στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο κατέχει συνάντηση και ο διάλογο μεταξύ του Κυρίου Ιησού και μια γυναίκα που καταγόταν από τη Σαμάρια. Συνάντηση υπάρχει ερευνητά όχι μόνο τη ζωή της Σαμαρίτιδας, αλλά και των συγγενών και των πατριωτών της και πολλών άλλων ακόμη. Για τα δεδομένα της εποχής, η πρωτοβουλία του Κυρίου να ανοίξει θεολογικό διάλογο με τη γυναίκα εκείνη ήταν κάτι το πρωτοφανές. Οι ίδιοι μαθητές του εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάτη απόρρισαν επειδή ο διδάσκαλος μιλούσε δημοσίως για θεολογικά ζητήματα με γυναίκα. Κάτι που απαγορευόταν τις παραδόσεις των Ραβίνων και η ίδια η Σαμαρίτιδα από την πρώτη στιγμή ξαφνιάστηκε που της μίλησε ο Κύριος και ζήτησε νερό, διότι τότε οι Ιουδαίοι μισούσαν τους Σαμαρίτες και δεν ήθελαν να έχουν καμιά σχέση μαζί τους. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι αν και η γυναίκα αυτή ζούσε έκτη τη ζωή, ο Θεάνθρωπος δεν θεώρησε προσβλητικό να συζητήσει μαζί της. Με τη στάση του αυτή ο Κύριος μας διδάσκει ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι πανανθρώπινο, απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, πλούσιους και φτωχούς, δικαίους και αμαρτωλούς ανθρώπους κάθε εθνικότητος, φιλετικής καταγωγής και κοινωνικής τάξεως. Διότι ο φιλάνθρωπος Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ευθύν. Διψά για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Καθώς η Σαμαρίτιδα πήγε να ζήσει νερό από το πηγάδι του Ιακώβ, ο πάνσοφος διδάσκαλος βρήκε αφορμή να μιλήσει για κάποιο άλλο νερό, το είδωρ των ζών. Όποιος πει από το νερό που δίνω εγώ, της είπε, δεν θα διψάσει ποτέ. Αμέσως τότε η γυναίκα δείξε να πει από το νερό με εκπληκτικές αυτές ιδιότητες. Ο Κύριος τότε βρήκε την ευκαιρία να σε οδηγήσει σε μετάνοια για την αμαρτωλή ζωή της. Βασική προϋπόθεση λοιπόν για να λάβουμε χάρη και ευλογή από τον Θεό είναι η βαθιά και ειλικρινή μετάνοια. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα είναι ανάγκη να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε με ειλικρίνεια. Έτσι προετοιμάζουμε τις συγκύματα μέχρι τις φορές της Θείας Χάριτος. Όσοι ζητούν τα ύδατα της Χάριτος της Ιχαράς, πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι πρώτες αγώνες των υδάτων τούτων είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο αντέδωσαν οι Σαμαρίτιδα όταν ο Κύριος αποκάλυψε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Άφησε τη στάνα της στο πηγάδι και πήγε τρέχοντας την πόλη για να καλέσει τους συγγενείς και τους συμπατριώτες της να έρθουν να γνωρίσουν τον Χριστό. Άφησε την ιδρύα αυτή, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ξέχασε το νερό, ξέχασε τις δουλειές, ξέχασε το σπίτι της και έτρεξε στην πόλη για να μεταδώσει τους ανθρώπους της όσο συγκρανιστικά είδε και άκουσε. Και μας διδάσκει έτσι εδώ λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να θεωρούμε ως πρώτη προτεραιότητα στην ζωή μας την ωφέλεια στην πνευματική δασκαλία και έπειτα να ακολουθούν οι άλλες βιωτικές μας ανάγκες. Ας μη δικαιολογούμε λοιπόν τον εαυτό μας ότι δίθεν πρέπει να θέλουμε να μελετούμε τον νόμο του Θεού ή να ακούμε πνευματικές ομιλίες. Αν γνωρίσουμε προσωπικά τον Σωτήρα Χριστό, όπως τον γνώρισε εκείνη η γυναίκα που έγινε η Αγία Μεγαλομάρτης Ποτινήσης Απόστολος, ας γευθούμε την γλυκύτητα της παρουσίας Του. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τίποτε θα συγκινήσει περισσότερο την καρδιά μας από την επικοινωνία μαζί Του. Ευλογητός η Κύριε, μη δοξών με τα δικαιώματα.